Στο Βήμα για τρίτη μέρα η φοιτήτρια που ήταν αυτόπτης μάρτυρα στη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και ξαφνικά, ακριβώς δίπλα της, βγήκαν μεζούρες. Δύο υπερασπιστές, αμφισβητώντας την αξιοπιστία της, άρχισαν να μετρούν μέσα στο δικαστήριο την απόσταση των 15 μέτρων, από την οποία η μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι παρακολούθησε την εν ψυχρό δολοφονία. Η άκρος ασυνήθιστη εικόνα των δύο δικηγόρων, με τον έναν να φτάνει δίπλα στους συγγενείς του θύματος, προκάλεσε το νέο ξέσπασμά τους. Προκαλούν ασύστολα και έχουν το αίμα του παιδιού μας πάνω τους. Αυτό είναι κωμωδία. Μην το επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε. Η υπεράσπιση ζήτησε αυτοψία από το παγκάκι που καθόταν η μάρτυρας μέχρι το σημείο του εγκλήματος και κατά την παράσταση εξέτασή της με τους δύο αστυνομικούς που συνέλαβαν το ρουπακιά. Στην πρώτη σας κατάθεση είπατε ότι βρίζονταν. Τώρα μας λέτε ότι μόνο η μία πλευρά έβριζε. Θυμάμαι ότι φώναζαν οι πολλοί στους μπροστά. Τους κολούσαν. Τώρα δεν θυμάμαι γιατί το είχα πει έτσι. Στο δικαστήριο επικράτησε για ακόμα μια συνεδρία σε ένα χάος, με τους συνηγόρους υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής να μοιάζουν να συναγωνίζονται ποιος θα προκαλέσει τις περισσότερες διακοπές, αντιδρώντας στις ερωτήσεις προς τη μάρτυρα. Η πρόεδρος του δικαστηρίου ξανά σε ρόλο διαιτητή. Πού εντάσσονται ιδεολογικά όσα επικαλείται η Χρυσή Αυγή? Ιδεολογία ήρθαμε να κρίνουμε. Όταν γράφουν είμαστε πιστοί στρατιώτες του Αδόλφου Χίτλερ, πού παραπέμπει αυτό? Ότι είναι Ναζί. Δεν ντρέπεστε? Είσαστε δικηγόροι εδώ μέσα. Δεν είναι δυνατόν να λέτε δεν ντρέπεστε. Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Πού βρισκόσαστε? Δεν είμαστε ακόμη ούτε στο 15ο μάρτυρα. Έτσι όπως κάνετε θα πάμε 2 χρόνια. Είναι αδιάφορο στο δικαστήριο αντιπαραθέσεις σας. Η δίκη συνεχίζεται αύριο.